ξανά στο Ιδανόφυλλο για την τρίτη περίοδο του μικρού τελικού του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΤ, που μέχρι στιγμής παρά το ότι αναμενόταν λίγο πιο εύκολος για τον Μαντολίδη, βλέπουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι κοντά στα σκορ με 32-30 και τώρα ισοφαρίζει 32-32. Και όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσει ένα συγκλονιστικό τρίτο δεκάλεπτο. Έχουμε πάντα μαζί μας τον Γιάννη τον Τζιρογιάννη. Γιάννη, το φαβορί τελικά εδώ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το φαβορί παραμένει βέβαια ακόμα φαβορί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μία τόσο μεγάλη έκπληξη, αλλά... Ποτέ δεν ξέρεις. Καθώς ο Μέγας είναι, όπως είπαμε, και το πρώτο δεκαετημίχρονο μαχητικός, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Από την άλλη, ο Μαντολίδης έχει παίχτες πολύ μεγάλης αξίας που μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάρουν μια διαφορά 10 πόντων και να τελειώσουν το παιχνίδι. Για να τελειώσουν το παιχνίδι, δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, δεν βλέπουμε τα φάουλ. Ακόμη έχουμε πρόβλημα και ελπίζω να λυθεί. Ο Κουζέλογλου είναι άστεχος. Rebound από το Σιρόπουλο και νέα επίθεση για το Μαντουλίδη, που αυτή η περίοδος είναι η αγαπημένη του, συνήθως ξεφεύγει στο σκορ. Για να δούμε, 9 και 6 για την τρίτη περίοδο του μικρού τελικού, που είναι η προσφορά των εταιριών All Star Basketball Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, καθώς και των Αρτοζαχαροπλαστία Μπακυρτσίδη και Συντηρικά Χαραλαμπίδη. Σε ό,τι αφορά το χρόνο που έχει περάσει, πάμε αρκετά καλά, πιστεύω. Θα τελειώσει γύρω στις 9 και 4, όπως το υπολογίζω. Πάλι 10 παρατέταρτο θα αρχίσει το άλλο. Ναι, θα πάμε με μεγάλη καθυστέρηση με βάση το πρόγραμμα. Αναμενόμενο, αναμενόμενο αυτό. Θα μας ανταμείψει το παιχνίδι, έχω την αίσθηση. Ας ελπίζουμε να μην έχουμε και διακοπές και τέτοια, να τελειώσουμε κανονικά, γιατί αλλιώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Γιατί αλλιώς ο πρωταθλητής θα βγει αύριο. Ο Ρεβατλάρη είναι άστοχος σε τρίποντο. Rebound το τέταρτος του μέρα. Με την γνωστή μαχητικότητά τους. Βαγιάτης. Πολύ άστοχο στο σουτ. Κουζέλογλου κερδίζει το rebound, κατεβάζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν τις εκείδες, Γιάννη, ήδη αυτοί που καθόμαστε εμείς και απέναντι είναι σχεδόν γεμάτοι. Απομένουν τα πέταλα. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Μεγάλες στιγμές θα ζήσει ένα ιστορικό γήπεδο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Μετά από πολύ καιρό η ΕΚΑΣΤ αποφάσισε να διοργανώσει εδώ ένα Final Four και ο κόσμος ήταν ταμίδι μέχρι στιγμής με την παρουσία του. Ο Κουζέλογλου αστοχή σε follow, rebound από το Μέγα. Βαγιάτης. Βλέπουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Χαλαβοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής, στον Θανάσιο Μάντζο, μεταξύ των επισήμων. Σίγουρα θα έχουμε και από τις υπόλοιπες ενώσεις κόσμο, άλλωστε το γεγονός ενδιαφέρει όλη τη Βόρεια Ελλάδα, να μην πούμε όλη την Ελλάδα, ένα παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ. Ενώ ο Χρήστολου ξαναδίνει. Θα έλεγα όλη την Ελλάδα, αν θυμίσουμε στους όποιους φίλους μας ακούνε και μας βλέπουν, ότι τους ημιτελικούς τους παρακολουθούσαν από Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, ακόμη και από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό, μέχρι και την Αυστραλία έχουμε φτάσει. Ο 34-34 παραμένει ο Μέγας κοντά, παραμένει το παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον που παρακολουθούμε. Έχουμε φάουλ από το Κομαρίδη. Έχουμε να ανάψουν και τα φάουλ στον πίνακα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιάννη, εν όψη και του δεύτερου αγώνα, όπως είπες. Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΑΣΤ, ο κ. Βαβακούδης, έχει προς το γήπεδο. Να δούμε και τα φάουλ, να βλέπουμε τι γίνεται. Μάλλον δεν ήξεραν οι
τεχνική μέχρι τώρα πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Να βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα λυθεί. Είναι εύστοχος ο Μαρίνος που δίνει προβάδισμα και πάλι στον Μεγαλέξανδρο με 34-35. Ζώνη πάλι από τον Μέγα, 2-1-2. Ο Σιρόπουλος για τον Καβέζο και τώρα ο Κουζέλογλου σαν να δίνει προβάδισμα στο Μαντουλίδη. 36-35. 7 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο του, του μικρού τελικού του Final Four εφήβων της ΕΧΑΣ που θα ακολουθείται απευθείας από το Ιβανόφιο. Βαγιάτης. Χάνει την μπάλα από τους παίκτες του Μαντουλίδη και ο Κουζέλογλου προσπαθεί να βγει μόνος του στον εφηδιασμό, κόβεται την τελευταία στιγμή. Απ' έξω η μπάλα για τον Μαντουλίδη. Μόλις μας στέρισαν ένα highlights. Ναι, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γινόταν αν ο Κουζέλογλου δεν παίρνει την μπάλα εκεί. Σιρόπουλος. Γκολιάς. Βατλάει, άστοχος τρίποντο. Το έχουμε τώρα, όχι τόσο εντυπωσιακό όσο θα μπορούσε να γίνει πριν, αλλά ένα χάφωμα από το Κουζόλογλου. Επιβεβαίωσε αυτόν που λέμε, τι θα γινόταν αν περνούσε η πάσα στον εφηδιασμό. 38-35, 3 πόντοι διαφοράς για τον Μαντουλίδη. 6 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Και ο αγώνα που παρακολουθούμε από το Ιβανόφιο. Ο μικρός τελικός, προσφορά των εταιριών Σιδηρικά Χαραλαμπίδη, Ατοζαχαροπλαστία Μπαγκριτζίδη και All-Star Basketball Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Αλλαγές. Βγαίνει ο Βαγιάτης για το Μέγα. Η μπάλα είναι απ' έξω για το Μέγα με τον Νεράντζη. Μπαλάσκας. Νεράντζης είναι εύστοχος στο σουτ. 38-37, μπροστά ο Μαντουλίδης, πάντα κοντά ο Μέγας. Έχουν περάσει 25 λεπτά από την ένταξη του πρώτου του μικρού τελικού του Final Four των εφήβων της ΕΧΑΣ. Νέο λάθος από τον Μαντουλίδη, βήματα, η μπάλα και πάλι στο Μέγα. Με τον Εράντζη. Και τον Μαρίνο. Νεράντζης. Μαρίνος. Αλλάζουν οι δύο παίκτες στην μπάλα. Ο Νεράντζης φυτάει, αστοχή, rebound από τον Γκαβέζο. Σιρόπουλος. Κάνει τη διείσδυση, κρυβίζει τη φάουλ από τον Χρήστογλου. Δεν μπορούμε να δούμε ποιο φάουλ είναι. Είναι το δεύτερο του Χρήστογλου από ό,τι μπόρεσα να δω. Ήτανε φάουλ, απλά το άργησε λίγο να το σφυρίξει και το φάουλ έγινε χαμηλά με την επαφή με το σώμα και όχι ψηλά με το χέρι. Ο Σιρόπουλος είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Να πούμε Γιάννη για τον Κόντιναρη ότι όπως μας ενημέρωσαν από τον ΠΑΟΚ, η συμμετοχή του θα είναι κανονικά από την αρχή. Είναι σε καλή κατάσταση, θα μπορέσει να αρχίσει κανονικά όλο τον αγώνα χωρίς κανένα πρόβλημα από τον τραυματισμό που είχε προχθές. Πρώτα απ' όλα για το παιδί, να χαρεί αυτό το τελικό και αυτό το Final Four και βέβαια και για μας, γιατί θα δούμε τις ομάδες χωρίς ιδιαίτερες απώλειες. Ενώ ο Μέγας με το Κατριδάνο ξαναπαίνει προβάδισμα, 38-39. Κουζέλογλου, αστοχή, το rebound
από τον ίδιο παίχτη που χάνει την μπάλα όμως. Βαλάσκας. Νεράντζης. Πάλι ο Βαλάσκας. Αστοχή σε σουτ. Η μπάλα στο Μαντουλίδη και πάλι με τον Κολιά. Του Τζόλογλου. Κολιάς. Ρεφατλάρη. Καβέζος. Του Τζόλογλου. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση επίθεσης. 6. Ο Κολιάς. Πρέπει να σουτάρει. 2. Στο 0 σουτάρει. Αστοχή φυσικά. Ο Μαρίνος τώρα για τον Νέρα. Που προηγείται στο σκορ. 38-39. Χρήστογλου. Χάνει την μπάλα αλλά είναι και πάλι για τον Νέρα. 11 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Νεράντζης. Πολύ ωραία πάσα στο Καπιδάνο και 3 πόντοι διαφοράς για το Μέρα. Ο οποίος επιμένει. Είπαμε ότι το τρίτο δεκάλεπτο είναι το καλό του Μαντουλίδη, αλλά τελικά δεν είδαμε καμία ιδιαίτερη αντίδραση. Από την άλλη, ο Μέρας με το γνωστό πάθος εξακολουθεί να έχει την περισσότερη ώρα μία μικρή διαφορά. Εντυπωσιακό κόψιμο στο Σιρόπουλο και φάουλ. Νεράντζης, τον Μπαλάσκας, ο Κατριβάνος, είναι άστοχος, rebound από τον Χρήστογλου, καλάθι και φάουλ. 5 πόντους μπροστά ο Μέρας και δικαιούμε για μία βολή στον Χρήστογλου. Γιάννη. Πολύ μαχητική, πολύ παθιασμένη, είναι σαν να παίζουν στον μεγάλο τελικό τα παιδιά του Μεγάλου Αλέξανδρου. Είναι δίκαια μέχρι στιγμής η διαφορά με την οποία προηγούνται. Είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Αν κάποιος δεν ξέρει, θα έλεγε ότι πρόκειται για δύο ισοδύναμες ομάδες. Χάνει την ευολή ο Χρήστογλου και κερδίζουν το rebound του όμως παίχτες του Μέρα. Απέναντι στους πολύ ψηλότερους παίχτες του Μαντουλίδη. Ακριβώς, το πάθος τους περισσεύει σήμερα. Δεν ξέρω αν τελικά θα αντιδράσει ή όχι η ομάδα των εκπαιδευτηρίων. Πότε. Περνάει και η ώρα. Έχει 12 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 38-43, 5 πόντες διαφοράς για τον Μέρα. Ο Καβέζος πήρε το rebound μετά από το άστοχο σούτ. Έχασε και αυτός όμως την προσπάθεια. Φάουλ του Σιρόπουλου στον Μαρίνο. Αλλαγή ο Τράντος Καραμανόλης. Ξαναβάζει στο γήπεδο τον Ανδρεάδη. Από την άλλη αποσύρεται ο Χρήστογλου. Να πάρει κάποιες ανάσες. Ο Μαντουλίδης έχει εγκλωβιστεί, δεν έχει ενέργεια στην άμυνα. Ίσως τα παιδιά να είναι πραγματικά κουρασμένα. Δεν μπορεί να τρέξει και μετά έχει πρόβλημα απέναντι στην ζώνη του Μέγα Αλέξανδρου με αποτέλεσμα να κάνει επιθέσεις στο τέλος της επίθεσης. Είναι συνήθως άστοχες. Γιάννη αυτή τη στιγμή από την πεντάδα, εκτός από τον Κουζέλογο, οι άλλοι τέσσερις είχαν χθες το ημιτελικό του σχολικού πρωταθλήματος, ο οποίος ολοκληρώθηκε με διαφορά 4 πόντων υπέρ του Μαντουλίδη, ύστερα από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συνέχεια ντέρμπι, οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στη σκόρα. Είναι λογικό. Είναι λογικό, ναι. Η κούραση δεν μπορείς να παίζεις στον ίδιο ρυθμό κάθε μέρα. Στους 5 πόντους ξανά η διαφορά. Ο Κουζέλογλου αστοχή στο τρίποντο.
Όμως ο Ριβατλάρη κλέβει την μπάλα και δίνει δικαίωμα για νέα επίθεση στο Μακελίδη. 1 και 22 ακόμα της τρίτης περίοδου. Λάθος από τον Καβέζο, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ανδρεάδη. Είναι λάθος που δεν δικαιολογούνται σε παίχτες οι οποίοι έχουν κάνει τουλάχιστον να μην πω εκατοντάδες προπονήσεις μαζί τόσα χρόνια. Και άλλα τόσα παιχνίδια. Και άλλα τόσα παιχνίδια και σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για νεαρά παιδιά και αύριο έχουν να υπερασπιστούν και άλλον ένα τίτλο. Το τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκη στην ανατολική περιφέρεια του σχολικού πρωταθλήματος. Έτσι και δεν θα το βρίσκα και παράλογο αν κάποια στιγμή στο μυαλό τους αποφασίσουν ότι πρέπει να διαλέξουν και κάτι. Ο Ριφατλάρη είναι άστοχος. Ο Μπαλάσκας κερδίζει το rebound. Από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος με το μέρα μπροστά. Καθώς είναι η διαφορά 5 πόντους και την μπάλα. Και τις κάνει 7. Ο Μαλολάρη. Είναι με φράσος απέναντι σε ένα ψηλότερο και αλπικότερο παίκτη. 38-45. 7 πόντους μπροστά ο Μέγας Αλέξανδρος. Κοντά σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, σε μια τεράστια διάκριση για τους παίχτες του. Και ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με τον Μέγα μπροστά, 38-45. Επανερχόμαστε σε λίγο για το συγκλονιστικό όπως αναμένουμε η φινάλε. Ξανά στο Ιβανόφιο για τα τελευταία περίοδο του μικρού τελικού του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΤ, που μέχρι στιγμής γίνεται μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Μέγας Αλέξανδρος προηγείται του Μαντουλίδη με διαφορά 7 πόντων, 38-45. Πάντα μαζί μας ο Γιάννης Τσιρογιάννης. Γιάννη, μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι δίκαιο? Σε ένα δίκαιο προβάδισμα, καθ' όλη τη διάρκεια των 30 λεπτών ο Μέγας παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ πάθος, διεκδικεί κάθε μπάλα μέσα στο γήπεδο απέναντι σε ένα μάλλον πολύ κουρασμένο και απογοητευμένο Μαντουλίδη. Με όλα αυτά τα ελαφρυντικά που έχει η ομάδα του Μαντουλίδη, καθώς όπως είπαμε παίζει συνεχόμενους τελικούς όλες αυτές τις μέρες, 40-45 κατάφερε να μειώσει.
Ο Χρήστογλου όμως είναι και πάλι εύστοχος. 40-47, διατηρεί τη διαφορά στους 7 πόντους. Ο Ανδρεάδης μειώνει σε 42-47. Αστοχούν οι παίχτες του Μέρα και η μπάλα ξανά στο Μαντουλέδη. Του χάνουν την μπάλα και πάλι, 42-47. Οκτώ λεπτά ακόμα για το τέλος της τελευταίας περίοδου του μικρού τελικού. 42-47. Προβάμε μέχρι το Μέγα Αλέξανδρου. Αλλά ο Μαντουλίδης απαντά άμεσα και πάει το παιχνίδι στο καλάθι, Γιάννη. Μαζεύει τη διαφορά, βεβαίως είπαμε υπάρχει ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και δεν ξέρω αν το πάθος είναι αρκετό για να την καλύψει. Οι παίχτες του Μαντουλίδη δείχνουν αρκετά καλύτερη σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά και κάτι της τελευταίας περίοδου. Υπάρχει και ο εγωισμός, έτσι. Δεν νομίζω ότι τόσο εύκολα θα δεχθεί ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Θα παλέψει και ο Μαντουλίδης. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είπε και ο Στράτος Καραμανόλης στους παίχτες του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν στα ανάμεσα στα δύο δεκαλέπτα. Στο κάτι άλλο, μιλάμε για ομάδα που έχει μάθει να παίζει μόνο για να κερδίζει τίτλους και παιχνίδια. Απομένουν 7 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα εδώ στο Ιδανόφιο, στο μικρό τελικό του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣΤ. 45-47, Μαντουλίδης Μιάρης Αλέξανδρος, ένα μικρό προβάδισμα για το Μέγα, 2 πόντων. Ο Νεράντζης, ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος κάνει σούτ, εκβιάζει το φάουλ, δεν του δίνουν οι διαιτητές. Μια επίθεση από τον Μαντουλίδη. Με τον Θοδωρίδη, τον Καβέζο, τον Ρεφατλάρη σε τρίποντο, αστοχή rebound του Ανδρεάδης. Είναι άστοχος ο Καβέζος, νέο rebound και φάουλ. Βολές για τον παίχτη του Μαντουλίδη, που αν τις βάλει θα ισοφαρίσει το σκορ. Αλλαγή για το Μέγα. Ξαναμπαίνει ο Βαγιάδης που είναι πέρασε, όπως έχουμε ξαναπεί. Ο Καβέζος στη γραμμή. Ευστοχή στην πρώτη. 46-47. Διαφορά ενός πόντου πλέον για το Μέγα που αν ευστοχήσει και σε αυτή τη βολή υπέρ του Μαντουλίδη θα εξαφανιστεί. Είναι άστοχος, rebound όμως από τον Ανδρεάδη και νέα επίθεση με τον Φωμαΐδη και τώρα τον Βενετόπουλο. Φωμαΐδης, Ρεφατλάρη, Φωμαΐδης, 11 δεύτερα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Προσπαθεί να δει τον Ανδρεάδη, κλέβουν οι παίκτες του Μέρα και εμφυδιασμός με τον Μαρίνο που αστοκεί. Ξανά στον αγώνα ο Κουζέλογλου, 6,5 λεπτά ακόμα, ένα πόντο προς ο Μέγας και έχει την μπάλα με τον Μαρίνο τώρα και τον Χρήστογλου. Φάουλ από τον Ανδρεάδη. Νέες αλλαγές. Βγαίνει ο Ανδρεάδης, μπαίνει ο Γαϊτανίδης.
Χρήστογλου Κατριβάνος. Ξανά στο τρίτο μέγας. Ο οποίος δεν εννοεί να τα παρατήσει με τίποτα. Έχει σταθερά εδώ και 5-6 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου το προβάδισμα. Για να δούμε. 6 λεπτά ακόμα. Συγκλονιστικός τελικά και ομιχός τελικός. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, παρά τα προγνωστικά. Ο Κουζέλογλου φέρνει ξανά το παιχνίδι στον πόντο. 48-49. Γιάννη, όσο περνάει η ώρα, όλα δείχνουν ότι θα κρυφθεί τελικά το παιχνίδι στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες, ναι. Βέβαια, 5-5,5 λεπτά είναι πολλά για το μπάσκετ. Αυτό τουλάχιστον έδειξε μέχρι τώρα. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, ναι, αλλά θα αλλάξει από τη μεριά του Μαντουλίδη, προφανώς. Προς χαράν όλων εμάς που παρακολουθούμε τα παιχνίδια απ' έξω, είναι και αυτό ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Βενετόπουλος. Εντυπωσιακό κάθομα από τον Κουζέλογλου, προβάδισμα μετά από ώρα. Για το Μαντουλίδη, 50-49, time out, επαναχόμαστε σε λίγο στο Ιβανόφλιο. Ξανά στο Ιβανόφιο, 5-15 για την λήξη της τελευταίας περιόδου του μικρού τελικού του Final Four εφήβων της ΕΚΑΣ. 50-49, διαφορά ενός πόντου μόνο για το Ματουλίδη, σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμενόταν διαφορετικό από αυτή την εξέλιξη που είχε. Όλοι περίμεναν ότι ο Ματουλίδης θα επικρατήσει εύκολα ή δύσκολα, τελικά αποδεικνύεται δύσκολα και μάλιστα πολύ. Σίγουρα δύσκολα και πάρα πολύ. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τέσσερα και 30 ακόμα, η μπάλα και πάλι στο Μέγα. Με τον Μπαλάσκα κλέβει ο Βενετόπουλος, προστριμήν όμως. 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 4-26 για την λήξη του αγώνα. Προσφέρουν τα συνδρικά Χαραλαμπίδη, το Ζαχαροπλαστία Μπακιρτζίδη και το All Star Basketball Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Εντυπωσιακό κόψιμο από τον Κουζέλογλου και νέα επίθεση για τον Μαντουλίδη που κερδίζει το φάουλ. Και η μπάλα παίξε με τον Βενετόπουλο και τώρα με τον Θωμαίδη. Κουζέλογλου. Βενετόπουλος Γκαβέζος. 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Βενετόπουλος τρίποντο, άστοχο, ριμπάουντο, Κουζέλογλου. Όχι. Ο Χρήστογλου. Και ο Μέγας με τον Μαρίνο τώρα. Αστοχή, ο Θωμαίδης κερδίζει την μπάλα, 3-50 για τη λήξη, ένα πόντο μπροστά ο Μαντουλίδης. Βήματα από τον Σιρόπουλο.
δικαιώμα για νέα επίθεση στον Μέγα. Αλλαγή από το Ματουλίδη, από το Στράτο Καραμανόλη, ο Βενετόπουλος βγαίνει και μπαίνει ο Εφατλάρε. Ο Νεράντζης. Χρήστογλου, με αντίπαλα τον Καβέζο, αστοχήρι πάνω από τον Κουτζέλογλου, Θωμαίδης. Ρεφατλάρη, δεν σουτάρει από διατρύπαντο, θα το κάνει ο Σιρόπουλος μάλλον, είναι άστοχος και ο Νεράντζης τρέχει για το Μέγα, δίνει στο Μαρίνο που κερδίζει το φάουλ από τον Θωμαίδη, που όπως δείχνει ο Χρήστογλου είναι το πέμπτο, για να δούμε. Είναι το πέμπτο, αποσύρεται από το παιχνίδι ο παίκτης του Μαντουλίδη και η θέση του ξαναμπαίνει ο Βενετόπουλος, 3 λεπτά ακόμα και ο Μαρίνος στις βολές. Είναι μέσα η πρώτη ισοπαλία, 50-50. Θα γίνει πάντως, Βασίλη, δραματικό το φινάλε. Δεν νομίζω ότι καμία από τις ομάδες θέλει να χάσει, έστω και στον μικρό τελικό. Σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Ο Μέγας καταπαίνει προβάδισμα με ένα πόντο, 50-51. Θέλουμε 3 λεπτά συγκλονιστικά αναμένονται. Σιρόπουλος, Βενετόπουλος, ξανά Σιρόπουλος. Πάλι Βενετόπουλος, Ρεφατλάρη. Κουζέλογλου, απ' έξω, σουτάρι, εύστοχος. Προβάδισμα με το Μαντουλίδη, 52-51. Δύο και 30 ακόμα. Ο Μαρίνος. Ο Νεράντζης. Πετυχαίνει καλάθι. Ναι, προβάδισμα στο Μέγα. Πολύ ωραίο καλάθι. Δύο λεπτά ακόμα. Μεγάλο μάτς. Ποιος το περίμενε. Έχει ζεσταθεί και η κερκίδα. Η κερκίδα υποστηρίζει πάντα τον αδύναμο. Καβέζος. Αστοχή ο Ρεφατλάρη, κερδίζει το rebound όμως ο Βενετόπουλος και φάουλ. Μια που λέγαμε για κερκίδα, Γιάννη, να πούμε ότι γέμισε και η τρίτη, μείνει ακόμα μία. Ναι, και στην ώρα που απομείνει νομίζω ότι θα συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος όπως πρέπει. Ήδη από ό,τι βλέπουμε οι φύλακες σπρώχνουν τον κόσμο προς την κερκίδα που είναι άδεια να γεμίσει και αυτή. Ενώ ο Καβέζος αστοχή κερδίζει τον rebound του Μπαλάστρα για το Μέγα. Που είναι μπροστά στο σκορ με διαφορά ενός πόντου, 52-53. Και μόνο ένα και 30 πλέον στο ταμπλό. Μαρίνος, κερδίζει φάουλ, απ' έξω η μπάλα για το Μέγα, 1-22, 52-53, συγκλονιστικό μικρό τελικό. Μάλλον είναι μια προθέρμανση για το μεγάλο που θα ακολουθήσει. Ο Μπαλάσκας, ο Κατριβάνος, με τον Ανδρεάδη. Παρά την πίεση του παίχτη Μαντουλίδη, η ευστοχή, 52-55. Πολύ σημαντικό καλάθι. Τρεις πόντι διαφοράς. Πλέον είναι κρίσιμες. 1-10 ακόμα. Ο Ανδρεάδης ξαναφέρνει το μάτσο πόντο. Ένα συγκλονιστικό λεπτό ακόμα για τη λήξη. Ένας πόντος διαφοράς υπέρ του μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχει και την μπάλα. Μαρίνος. Ο Κατριβάνος πετυχαίνει καλάθι. Τρεις πόντες της διαφοράς. Time out από το Μαντουλίδη. 54-57. Ευχόμαστε σε λίγο και πάλι στο Ιβανόπουλο.
Επαναρχόμαστε στο Ιβανόφι για τα τελευταία 43 δευτερόλεπτα ενός μεγάλου μικρού τελικού. Μεγάλου μικρού τελικού, Γιάννη. Ενός μεγάλου παιχνιδιού, πραγματικά. Ανώτερο των προσδοκιών μας. Με έναν καταπληκτικό Μέγα που έχει δώσει τα πάντα. Και αν τελικά καταφέρει να κερδίσει, πέρα από την πολύ μεγάλη έκπληξη που θα κάνει, θα πιστοποιήσει και ότι τα φαβορί δεν είναι πάντα έτσι στο γήπεδο. Και εκτός από αυτό είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, μια ξεχωριστή επιτυχία για τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν έχουν διακρίσεις που έχουν οι σημερινοί αντίπαλοι τους. Ναι, είναι τόσο μεγάλη η αξία των αντιπάλων τους που μια πιθανή νίκη θα τους απογειώσει, νομίζω. Για να δούμε. Μένουν 43 δευτερόλεπτα που είναι πάρα πολλά για το μπάσκετ. Ο χρόνος είναι πάρα πολλής. Έχει την μπάλα Μαντουλίδης που είναι πίσω με 3 πόντους. Βενετόπουλος, Κουζέλογλου. Φάουλ από τον Χρήστογλου. Δεν ξέρουμε ποιο είναι, καθώς δεν δουλεύει, όπως είπαμε και πριν. Δεν έχει συμπληρώσει σίγουρα τα 4 ομαδικά. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι αν έχει, πόσα φάουλ έχει ο Χρήστογλου. Είναι το τρίτο του από ό,τι βλέπω την πινακίδα από τη γραμματεία. Οπότε δεν έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Συνεχίζει να είναι μέσα στο γήπεδο. Και παράταση. Για να δούμε. Κουζέλογλου. Αστοχή rebound από τον Ανδρεάδη που δεν πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει όμως το φάουλ, δεν ξέρω αν... Δύο βολές τελικά, 29 δεύτερα ακόμα και τη λήξη του μικρού τελικού που είναι προσφορά των εταιριών Ατροζαχαροπλαστία, Μπακυρτζίδη, Συντηρικά Χαραλαμπίδη και Όστα Μπάσκετμπολ Κλαμπ του Μαντουλίδη. Περιμένουμε μια πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Μαντουλίδη, πιθανόν και με παγίδες σε κάποια σημεία του γηπέδου, για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει ο Μέγας σε αυτή την άμυνα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο παίκτης του Μαντουλίδη είναι άστοχος στη βολή, η διαφορά μένει στους 2 πόντους και όχι στον 1 περιεχομένως. Και στέλνουν το Μέγα Αλέξανδρο στις βολές πλέον. Έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ και από τις δύο ομάδες. Όχι. Ναι, είναι ναι. Δύο βολές για τον Μέγα. Αλλά θα είναι και για κάθε φάουλ δύο βολές και για τον Μαντουλίδη. Οπότε τα τελευταία 25 δευτερόλεπτα για κάτι ίσως γίνουν πολύ περισσότερα καθώς θα κόβεται συνέχεια ο χρόνος. Σίγουρα και θα κρυθεί και στην ψυχραιμία των παιδιών. Ο Βαγιάτης που όπως είπαμε αγωνίζει στο παιδικό τμήμα έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή. Είναι άστοχος, είναι και δύο χρόνια μικρότερος, τρία. Δεν πειράζει, είναι έτσι κι αλλιώς πολύ καλός. Και έστω δύο βολές. Rebound όμως από τον Χρήστογλου. Και διαφορά 4 πόντων για τον Μέγα. Time out κατευθείαν από τον Χαραμανόλη που βλέπει την ομάδα του να χάνει με 4 πόντους. Ξανά στο Ιβανόφιο, μένουν 23 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα για τη λήξη του μικρού τελικού και μέχρι στιγμής διαφαίνεται μια μεγάλη έκπληξη καθώς ο Μέγας Αλέξανδρος προηγείται με 55-59 του Μαντουλίδη. Και αν την ολοκληρώσει ο Βασίλη θα το αξίζει 100%, είναι πολύ ψυχωμένος, το θέλει πάρα πολύ
έχει αλλάξει τώρα και την άμυνά του για τα τελευταία 23,5 δευτερόλεπτα σε man to man. Υπάρχει στο Μαντουλίδη λοιπόν με τον Γκαδέζο και τον Κουτσέλογλου, ο οποίος κάνει τρίποντο πολύ, δεν ξέρω γιατί αυτή η επιλογή, τελικά δίνει στον Ανδρεάδη που πετυχαίνει καλάθι και νέο time out από το Μέρα, 57-59, 14 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα ακόμα. Επανερχόμαστε σε λίγο στο Ιβανόβιο. Απομένουν 14 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για τη λήξη του μικρού τελικού του Final Four εφήβολη Τσεχάς στο Ιβανόφιο. Ο Μέρας Αλέξανδρος που ηγείται με 2 πόντους του Μαντουλίδη και έχει την μπάλα. Τελευταία επίθεση για το Μέρα. Φάουλ κατευθείαν από τον Καβέζιο στο Κατριβάνο. Έχουμε πάντα μαζί μας τον Γιάννη τον Τζιρογιάννη. Γιάννη. Ένα αναμενόμενο φάουλ. Όλο το παιχνίδι θα κριθεί στην ψυχραιμία του Μέγα. Στις βολές, μην ξεχνάμε ότι στις προηγούμενες δύο άστοχες βολές πήρε επιθετικό rebound. Έχει ακόμα χρόνο, δεν μπορούμε να πούμε τον νικητή με σιγουριά. Είναι μικρή διαφορά, 2 πόντι. Αυτές οι βολές τους είναι καθοριστικές. Ο Κατριδάνος είναι εύστοχος στην πρώτη, κάνει τη διαφορά στους 3 πόντους, 57-60. Άστοχο στη δεύτερη, στο τρίποντο. 11 δευτερόλεπτα ακόμα. Λογικά θα γίνει φάουλ. Γιάννη. Το κάνει ο Χρήστογλου στο Κουζέλογλου. 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δύο βολές για τον παίκτη του Μαντουλίδη. Αν ευστοχίσει, θα πάει το παιχνίδι στον πόντο. Νέο time out. Αυτή τη φορά από τον Στράτο Καραμανόλη. Ο Κουζέλογλου
είναι στις βολές. Ευτοχή στην πρώτη, 58-60. 4 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα ακόμα για την ολοκλήρωση του αγώνα του συγκλονιστικού μικρού τελικού. Άστοχος ο Χουβζέλοβος στην δεύτερη, ριμπάντ από τον Χρήστογλου, άμεσο φάουλ από τον Βενετόπουλο και δύο βολές για τον παίχτη του Μέρα που άνευ σοχίσει και στις δύο καθαρίζουν το παιχνίδι. Ο Γιάννης Τσιρογιάννης πάντα μαζί μας. Εξαιρετικό μικρό τελικό. Θα κρυθεί στα σημεία ένα παιχνίδι πάρα πάρα πολύ καλό, διαφήμιση και αυτό για το μπάσκετ, πιστοποιώντας ότι οι τέσσερις ομάδες που ήταν στο Final Four φέτος άξιζαν να είναι πραγματικά εδώ πέρα. Ήταν οι καλύτερες ομάδες όλη την περίοδο, ενώ ο Χρήστογλου ευστοχή και αν βάλει και την άλλη. Νομίζω ότι έχουμε νικητή αν βάλει και αυτή τη βολή. Μια τεράστια επιτυχία για ένα σύλλογο όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα εφήβων της ΕΚΑΣΤ είναι πλέον δεδομένη. Ο Κουτσέλογλου είναι άστοχος και ο Μέρας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο μέσα σε έξαλλα πανηγύρια από τους παίχτες του. Να σημειώσουμε ότι ήταν εξαιρετικός όλο το 40 λεπτό. Να πούμε ότι η αξία του ηττημένου δίνει έγκλη στον νικητή. Άρα φανταστείτε τι νιώθουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά του Μέγα Αλέξανδρου. Πρέπει να τους συγχαρούμε, ήταν εξαιρετικοί, αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και τα συνεχόμενα παιχνίδια που δίνουμε Μαντουλίδης και την αξία που έχει αυτή η ομάδα ανεξάρτητα από την τέταρτη θέση. Και αν το θέμα είναι ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, που δεν το περιμέναμε, να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή υπήρχε ένα φαβορί, δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη. Από την άλλη, είδαμε ένα Μέγα με πάθος, με δύναμη να παλεύει το μάτς μέχρι το τέλος και να κατακτά τελικά την νίκη. Να πούμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά, ήταν μια προσφορά, μάλλον τελείωσε, των αρτοζαχαροπλαστείων Μπακυρτζίδη, των Σιδηρικών Χαραλαμπίδη και του All-Star Basketball Camp του Μαντουλίδη. Και με αυτές τις εικόνες, με το Μέγα να πανηγυρίζει, κλείνουμε τη μετάδοση. Θα έρθουμε ξανά στο Ιβανόφιο σε περίπου μισή ώρα για το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ.